Εδώ, στο Κάζους Μπέλι, με εκλεκτούς καλεσμένους, τον κύριο Νότι Μηταράκη, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, υποψήφιο βουλευτή στοιχείο. Καλώς ήρθατε, κύριε Μηταράκη. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εμείς που την αποδεχτήκατε. Ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, κοινοβουλευτικός μέχρι πρότινος εκπρόσωπος και υποψήφιος βουλευτής στο Βόρειο Τομέα με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και ο Γιάννης Μπασκάκης, δημοσιογράφος εδώ από το πολιτικό τμήμα του Άττικα. Καλησπέρα και από μένα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, κύριε Μηταράκη, θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Σήμερα είχαμε ένα εξώδικο του κύριου Γεωργιάδη προς τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, ο πολιτικός διάλογος θα εξελίσσεται με εξώδικα. Δηλαδή, είναι έτσι μέσα στο πολιτικό, στην πολιτική λογική, να απαντάς στον αρχηγό ενός κόμματος με εξώδικο. Και του κυρίου Βαρουφάκη προς την απογευματινή, προετών του κυρίου Τσίπρα προς δημοσιογράφους. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για τους πολιτικούς όμως. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο πολιτικός λόγος υπερβαίνει κάποιες γραμμές, θέτει πλέον αμφισβήτηση θέματα προσωπικής ηθικής. Κάθε πολιτικός, όπως και κάθε πολίτης, έχει δικαίωμα να μηνθεί όταν θεωρείται ότι προσβάλλεται η αξιοπρέπειά του. Ο κύριος Γεωργιάδης θεωρεί ότι αυτή η συγκεκριμένη επίθεση που έχει δεχτεί για ένα θέμα που θεωρεί ότι έχει απαντήσει ολοκληρωμένα. Έχει υπερβεί τις πολιτικές. Όπως απαντάς δημόσια, υπάρχει και ο λόγος να πηγαίνεις με εξώδικα και ένδικα μέσα. Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν είναι. Στη Βουλή ακούγονται τόσα πολλά. Θα αρχίσουμε να μοιράζουμε εξώδικα, αυτό λέω. Δεν είναι το συνηθισμένο, αλλά είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού νιώθει ότι προσβάλλεται. Εσείς θα το κάνατε, θα στέλνατε στον πολιτικό σας αντίπαλο ένα εξώδικο. Έχω στείλει εξώδικα, όχι σε πολιτικούς αντιπάλους, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Στους δημοσιογράφους, εάν γράφετε. Σπάνιες περιπτώσεις που φτάνει κάποια κριτική στα όρια της συκοφαντικής δυσφήμισης και της ακρότητας. Νομίζω ότι έχουμε δικαίωμα να προστατεύουμε και την αξιοπρέπειά μας. Και σου λέτε κι εσείς ένα σύντομο σχόλιο. Ναι, εγώ νομίζω τελικά ότι ζούμε ένα θέατρο παραλόγου εδώ πέρα, το οποίο κυρίως στείνεται από την κυβερνητική πλευρά. Και δεν το λέω μόνο για αυτή την γραφική τελικά στάση του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί καταλαβαίνετε, αυτό είναι γραφικότητες. Βλέπω ότι και η επίσημη έκφραση καμιά φορά της κυβέρνησης, της απερχόμενης κυβέρνησης, δεν εστιάζεται στα θέματα που θα έπρεπε να συζητάμε προεκλογικά, δηλαδή τα προγράμματα, τα προβλήματα, τις απαντήσεις που είναι, αλλά έχουμε πράγματα τα οποία τελικά υπερβαίνουν τον ορθό λόγο. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Κέρτσος χθες, ας πούμε, με αφορμή την ιστορία του κόμματος Κασιδιάρη, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει στα θολά νερά της Χρυσής Αυγής. Το συνεχίζουμε αυτό, έτσι. Ναι, είναι. Ναι, αυτό δηλαδή αντιλαμβάνεστε. Νομίζω εδώ πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απαντήσει πολλά πράγματα. Αυτό, γιατί, όταν έρθει η σειρά σας, κύριε Μηταράκη. Δεν τα κάνουμε, κύριε Σκουρλέτη. Ναι, αλλά δεν τελείωσε. Δεν είναι μονολόγο. Να ολοκληρώνει και μπορεί να κάνετε διάλογο, απλώς να μπαίνουν οι τελείες. Δεν είναι μονολόγος, είναι διάλογος. Είναι διάλογος και στο διάλογο πρέπει να ολοκληρώνει κάποιος. Λοιπόν, δηλαδή καταλαβαίνετε. Αντί λοιπόν, τι είχαν πει την προηγούμενη εβδομάδα, είχε βγει πριν 15 μέρες ο κ. Θεοδωρικάκος και είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει νεκρούς προς τις εκλογές και βγήκε ο Πρωθυπουργός χαμογελώντας να πει: Μα είπε το αυτονόητο λέει. Μα για όνομα του Θεού, δηλαδή αυτή τελικά η αντιπαράθεση ανάμεσα στον ορθό λόγο και στα fake news. Το επόμενο, γιατί στα επιχειρήματα και στον τραμπισμό. Γιατί ξέρετε, αυτή είναι η επικοινωνιακή τακτική στην Αμερική του Τραμπ. Όπου θα λες ψέματα, ψέματα, ψέματα και αν έχεις και υπεροπλία στον χώρο των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, κάποιος θα πει. Το πολλαπλασιάζει. Το πολλαπλασιάζει. Είναι μόνο το επόμενο, κύριε Παγιωτόπουλε. Επειδή άνοιξε ο κ. Κουρλέτης το θέμα του Κασιδιάρη, αμφισβητήθηκε η Νέα Δημοκρατία κατά πόσο η τροπολογία όπως κατατέθηκε από την κυβέρνηση ήταν πρώτον αποτελεσματική και δεύτερον συνταγματική. Κρίθηκε εκ του αποτελέσματος ότι ήταν και αποτελεσματική, δηλαδή το κόμμα Έλληνες δεν κατεβαίνει σε εκλογές, και κρίθηκε επίσης ότι είναι συνταγματική. Άρα όλη η κριτική που ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μήνες έπεσε στο κενό του Αρείου Πάγου. Αυτό το καθιστά όμως ένα κόμμα το οποίο φλερτάρει, ας πούμε, με την ακροδεξιά ή ψαρεύει ψηφοφόρους. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ενώσανε δυνάμεις, παρότι σαν κόμματα έχουμε μεγάλες διαφωνίες, για να ορθώσουμε ένα κοινό μέτωπο απέναντι στις ακραίες, επικίνδυνες, αντιδημοκρατικές συμπεριφορές του φασιστικού μορφώματος Κασιδιάρη. Είναι κοινός τόπος αυτό για όλα τα κόμματα. Θα ήταν κοινός τόπος. Θα ήταν ή είναι. Θα ήταν ή είναι. Κοινός τόπος. Άρα δεν είναι κοινός τόπος αυτό. Εσείς το αμφισβητείτε μόνοι σας το δικό σας. Απαντήστε μου, απαντήστε μου. Εγώ θέλω να ακούσω μια επίσημη δήλωση από εσάς. Να τα ακούω να το λέτε. Να το πω ευχαρίστω. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εμπίπτει σε εκείνες τις δυνάμεις
που θέλουν να υψώσουν ένα τείχος απέναντι στον νεοναζισμό και την Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι εύκολη ερώτηση. Εκ του αποτελέσματος όχι. Αποδείχθηκατε εκ του αποτελέσματος. Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με παραβίαση των αρχοντών του λόγου. Ούτε συμμετείχατε στη Βουλή σε μια τροπολογία που τα επιχειρήματά σας περί της ακαταλληλότητάς και της αντισυνταγματικότητας κατέρευσαν. Δεν συμμετείχατε. Και όταν υπήρχε αυτή τη στιγμή η διαδικασία στην αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου, δεν συνδράματε με τις δικές σας απόψεις για να βοηθήσετε τη δικαιοσύνη να λάβει αυτή την απόφαση. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε το δικό σας υπόμνημα, επαρκούσε η απόψη της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, το αποτέλεσμα έγινε. Εσείς δεν μπορείτε πάντως, να πείτε Μηταράκη, ότι ήσασταν μέρος αυτού νου. Κύριε Μηταράκη, εσείς με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ναι, το κάνατε, με ολιγορία θα έλεγα, και με τρεις επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις. Όπου δεν καταλήξατε τελικά στο να συνεννοηθείτε, γιατί οι υπόλοιποι κάναν λίγο πίσω, εσείς δεν αποδεχτήκατε τις υποχωρήσεις για να υπάρχει αυτή η συνένεση. Κρίθηκε όμως ότι είχαμε δίκιο. Κρίθηκε, θα μπορούσε να κρίθηκε και η δίκη του αποτελέσματος. Έχουμε κάνει την κουβέντα εδώ. Η τροπολογία που είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητούσε μόνο το δικαίωμα του Κασιδιάρη ως πρόσωπο να συμμετάσχει. Αν ο κύριος Κασιδιάρης υπήρχε η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος δεν εμφανιζόταν τυπικά ως υποψήφιος, το κόμμα αυτομάτως θα γινόταν δεκτός εκλογές. Μα δεν είναι θέμα να απαντήσει αυτό. Αυτή είναι η τροπολογία. Η τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα και μόνο στόχο. Την υποψηφιότητα Κασιδιάρη. Η τροπολογία Νέας Δημοκρατίας είχε διτό στόχο. Και την υποψηφιότητα Κασιδιάρη, αλλά και την υποψηφιότητα οποιοδήποτε κόμματος διοικείται από τον Κασιδιάρη. Πάντως αυτό στην περίπτωση του ΕΑΝ, εφόσον υπάρχει ο κ. Κανελόπουλος, ο οποίος ο ίδιος είχε εμφανιστεί στην αρχή ως εικονικός αρχηγός του μορφώματος Κασιδιάρη. Αν το κόμμα του, το μονοπρόσωπο με το οποίο κατεβαίνει τελικά, γιατί δόθηκε το πράσινο φως, είναι πάλι ένα τέτοιο όχημα, αυτό δεν το επέτρεψε η τροπολογία. Η δικαιοσύνη έκρινε ότι ο κύριος Κασιδιάρης δεν είναι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος αυτού. Αυτό έκρινε η δικαιοσύνη. Αν κάποιος διαφωνούσε σε αυτό, θα μπορούσε να έχει καταθέσει σχετικό υπόμνημα με αποδείξεις. Να δώσουμε τον χρόνο στον κύριο Σκουλέτη. Παρόλο λοιπόν ότι αυτό ήταν, φανταζόμαστε τουλάχιστον μέχρι τώρα, ένα εύκολο ζήτημα. Τι δηλαδή, η ανάγκη να υψωθούν φραγμοί σε σχέση με την εκλογική κάθοδο της Χρυσής Αυγής. Φαίνεται όμως ότι το ανασύρει αυτό και το μοχλεύει συνεχώς η κυβέρνηση, παρόλο που χρειάστηκε να καταθέσει τρεις τροπολογίες. Όταν καταθέτεις τρεις τροπολογίες για κάτι το οποίο το θέλει σύσσωμο οι δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, σημαίνει ότι κάποια πρόχειρη δουλειά έχεις κάνει. Το προσπερνάω αυτό για ένα και μόνο λόγο. Όχι γιατί θεωρώ προφανώς τις κατηγορίες εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν καμιά βάση ή ότι είναι πιστικές. Φαντάζομαι ότι δεν τις πιστεύουν και οι ίδιοι πια, δηλαδή αν μιλήσουν μπροστά στον καθρέφτη της αλήθειας, θα αρχίσουν να γελάνε και από μόνοι τους. Το κάνει όμως για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Διότι πραγματικά δεν θέλει να κουβεντιάσουμε, για παράδειγμα, κάτι το οποίο θα έπρεπε να το συζητάμε σε κάθε ωραίο δελτίο ειδήσεων. Αυτό που απεσήρθηκε πριν από λίγο. Την εγκύκλιο της κυρίας Γκάγκα για τα νοσοκομεία. Τι ενδιαφέρει τον κόσμο σήμερα λοιπόν? Κάτι το οποίο όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις, τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου το θεωρούν ως αυτονόητο, δηλαδή η εγκληματική οργάνωση Χρυσής Αυγής να μην κατέβει στις εκλογές, ή να κουβεντιάσουμε αυτό το οποίο με πολύ θράσος η κυρία Γκάγκα έστειλε ως εγκύκλιο προς τους διοικητές των νοσοκομείων και τους λέει ότι μπορούν να κάνουν εφημερίες γιατροί άλλης ειδικότητας, επειδή έχουμε πάρα πολλά. Δηλαδή θα μπορεί εσείς να πάτε ομιγέννητο με ένα έμφραγμα και να σας εξετάσει ένας ουρολόγος εκείνη την ώρα. Και αυτό είναι επιστημονικό. Και προσέξτε να δείτε, θα πείτε ήταν κάτι, ένα λάθος το οποίο το διόρθωσε μετά από την κατακραυγή. Δεν είναι λάθος, διότι πριν από λίγους μήνες, ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας, αυτή η κυβέρνηση ψήφισε την κατάπτυστη ρύθμιση νομοθετική να καταργήσει την αποκλειστική και πλήρη απασχόληση των γιατρών. Σήμερα στα νοσοκομεία το 50% των νοσηλευτών, των θέσεων νοσηλευτών, είναι κενές. Οι γιατροί παρετούνται. Το λέει η κυρία Γκάγκα, γι' αυτό επικαλέστηκε μάλιστα αυτή την ρύθμιση. Γιατί παρετούνται?
Επειδή τους έχουν καθυλώσει εδώ και μια δεκαετία τους μισθούς. Και πριν από λίγες μέρες παρουσίασε και το πρόγραμμα για την υγεία Νέα Δημοκρατία. Άρα, παρόλο την εμπειρία της υγειονομικής κρίσης. Χαίρομαι καταρχήν γιατί σας βλέπω να επιτέλους να μιλήσετε για κάτι το οποίο αφορά τον κόσμο. Αλλά να τελειώσω. Και για μεταναστευτικό θα μιλήσουμε και για αλλά να τελειώσω. Αλλά να τελειώσω όμως. Να μιλήσουμε για αυτό. Μπορείς λοιπόν μετά την εμπειρία της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης να έρχεσαι και να λες ότι κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να αυξηθούν οι μισθοί σας, πηγαίνετε να κάνετε ιδιωτικά ιατρία. Μου δίνετε ωραία πάσα για τους μισθούς. Για να πάμε και στα προγράμματα. Όμως, ωστόσο, έχετε δίκιο σε αυτό το τι μονοπολεί τη συζήτηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να συζητάμε και αυτό το θέμα στον χρόνο που πρέπει να του ναι, δώσουμε. Απλώς λέω ότι εκ μέρους της κυβέρνησης μας έχουν πει για μια μισή εβδομάδα συζητάμε για το θέμα Κασιδιάρη. Πολύ σοβαρό είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι το μείζον. Λοιπόν, για να μην πω και για άλλα θέματα. Έτσι. Ανέφερα το θέμα της υγείας. Η δημοκρατία και η προάσπιση της δημοκρατίας είναι μείζον. Μην το υποτιμάτε. Αυτό πρέπει να το θυμώσετε όταν παρακολουθούσατε όλο τον κόσμο. Και δεν έχετε δώσει ακόμη εξηγήσεις. Γιατί παρακολουθούσε τον αρχηγό του στρατεύματος. Γιατί τους υπουργούς. Γιατί την οικογένεια και τα αδέρφια του πρωθυπουργού, ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αυτά δεν απαντηθήκανε. Έχουν απαντηθεί πάρα πολλά από αυτά και πάρα πολλά από αυτά δεν έχουν στοιχειοδοτηθεί. Για πέστε με, για θυμίστε μας λίγο τις απαντήσεις. Να πάμε σε ένα θέμα. Μπορείτε, ανοίγουμε το θέμα τώρα. Να πάμε στην υγεία. Αν μπορείτε, πέστε μας για τις παρακολουθήσεις. Να απαντήσουμε στην υγεία, πρώτα πάμε και σε αυτό. Όλα τα θέματα. Να ανοίξουμε το θέμα. Για το θέμα της υγείας. Καταρχήν, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θες ξεκάθαρα με την παρουσίαση του προγράμματος για την υγεία έδειξε πόσο σημαντική προτεραιότητα είναι για εμάς η υγεία στην επόμενη τετραετία. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην τετραετία που τώρα τρέχει, πρώτον, διπλασιάσαμε τις κλίνες ΜΕΘ, προσλάβαμε επιπλέον προσωπικό στα νοσοκομεία, αντιμετωπίσαμε με αρκετή επιτυχία την πανδημία. Στην επόμενη τετραετία ο στόχος είναι η πρόσληψη 10.000 επιπλέον γιατρών και νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και στην επαρχία υπάρχει και πρόβλημα πολλές φορές κινητροδότησης για να πάνε γιατροί και γι' αυτό με το νομοσχέδιο που έγινε έδωσε τη δυνατότητα περισσότερης ευελιξίας στους γιατρούς για να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευελιξίας, τι εννοείται ευελιξίας? Δυνατότητα σε γιατρούς οι οποίοι να έχουν παράλληλη απασχόληση ώστε να έχουν περισσότερα εισοδήματα ώστε να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Των νοσοκομειακών γιατρών λένε ότι δεν καλύπτεται τις πάγιες ανάγκες με αποτέλεσμα να υπάρχει κόπος στους γιατρούς και να φεύγουν. Και να μην πηγαίνει να εκδηλώσει κανένας ενδιαφέρον και τους λέει: αν είναι να πάω και να κάνω εφημερίες τις 20 μέρες του μήνα και να μην μπορώ να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου, καλύτερα να μην πάω. Όπως επίσης, σε σχέση με τη διαχείριση του κορονοϊού, υπάρχει η έκθεση Λύτρα, υπάρχουν τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και τα ποσοστά θνησιμότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας ήταν αποκαρδιωτικά. Τα ποσοστά υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην Ελλάδα δεν ήταν υπερβολικά, ήταν στα πλαίσια των ευρωπαϊκών ορίων. Το Φεβρουάριο είμαστε πρώτοι. Πρώτοι στην υπερβάλλουσα θνητότητα στην Ευρώπη. Αν πάτε από το Φεβρουάριο. Η υπερβάλλουσα θνητότητα δεν έχει να κάνει με τον COVID. Δεν έχει να κάνει με τον COVID. Έχει να κάνει με τις άλλες ασθένειες που λόγω της πίεσης του συστήματος μείνανε πίσω. Σε σχέση με τον COVID αυτό καθεαυτό, πάλι καταγράψαμε ρεκόρ. Σε σχέση με τους θανάτους ανά εκατομμύριο. Για να μην σας θυμίσω αυτά που έλεγε η έκθεση Τσιόδρα Λύτρα για όσους πεθάναν διασωληνωμένοι έξω από τις ΜΕΘ και ο Πρωθυπουργός έκανε αυτή την φοβερή δήλωση εντός του Κοινοβουλίου λέγοντας ότι δεν έχω μελέτη αν επιβαρύνεται κάποιος αν είναι διασωληνωμένος και είναι εντός ΜΕΘ ή εκτός ΜΕΘ. Σας θυμίζω ότι σε όλη τη μεταπολίτευση η χώρα μας είχε καταφέρει το 2019 να έχει 550 κλίνες ΜΕΘ και αυτό το νούμερο έφτασε μέσα σε 3 χρόνια στις 1.300. Άρα η αύξηση των κρεβατιών ΜΕΘ στην περίοδο Μητσοτάκη είναι περισσότερη. Σε όλη τη μεταπολίτευση η πανδημία έγινε μια φορά. Ναι, και μπορέσαμε έτσι, και αντιδράσαμε έτσι, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και καταφέραμε 16.000 επιπλέον θάνατοι. Καταφέραμε και διπλασιάσαμε. 16.000 επιπλέον θάνατοι. Από τις 37.000 θα μπορούσαμε να είχαμε επιπτώσει 16.000. Να μπορούμε να το συντονίσουμε. Σας επαναλαμβάνω ότι στα πλαίσια όλης της περίοδου της πανδημίας η ελληνική υπερβάλλουσα θνησιμότητα ως αποτέλεσμα του COVID δεν διαφέρει από τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ το θέμα όμως, κύριε Μηταράκη, σας κατηγορούν όλοι οι γιατροί, οι περισσότεροι γιατροί, οι εκπρόσωποι των ενώσεών τους, ότι πάτε να ιδιωτικοποιήσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αντί να προσλάβετε όλους τους επικουρικούς, κάνετε διαγωνισμούς που βγαίνουν άγωνοι και στο τέλος της ημέρας δίνετε χώρο μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο το πληρώνουμε όλοι μας, οι ασφαλισμένοι, στους ιδιώτες. Και με αυτόν τον τρόπο κάνετε bypass χρήματα των ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα
μέχρι που κάποια στιγμή θα καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα και δεν θα έχει λεφτά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι όπου υπάρχει δυνατότητα συνέργειας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο να υπάρχει δωρεάν υγεία για τον ασφαλισμένο, αυτό που να γίνει. Παρακολουθούσα πρόσφατα και τον κύριο Τσίπρα που είχε πάει, νομίζω από την ΚΟΤΟ, είπε ότι να υπάρχουν ιδιωτικοί γιατροί στα μέρη που δεν υπάρχουν δημόσιοι και να πληρώνονται, να πηγαίνουν οι πολίτες, οι ιδιώτες γιατρούς και να τους πληρώνει. Μπορεί να δίνει χώρο όμως το δημόσιο σύστημα, έτσι. Εσείς τους βάζετε μέσα στο νοσοκομείο. Οι ιδιώτες θα πληρώνονται, αν δεν υπάρχει άλλος γιατρός, προφανώς θα πληρώνονται. Αυτό είπε ο κ. Τσίπρας. Άρα ο κ. Τσίπρας μιλάει για πλήρη ιδιωτικοποίηση, εμείς μιλάμε για μεικτό σύστημα. Από τη στιγμή δεν τους βάζει μέσα στο νοσοκομείο, δεν τους εχωρεί χώρο στο εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό είπε. Τώρα θα κρυθεί αυτό που λέει και θα μας το πει. Να δώσεις κίνητρα σε γιατρούς να πάνε σε κενές θέσεις στην επαρχία ή σε νοσηλευτές οι οποίοι δεν έχουν εντοπιότητα. Είναι ένα πρόβλημα που πολλά χρόνια αντιμετωπίζει η ελληνική δημόσια υγεία. Βλέπετε μέρη σαν τα ψαρά ή σαν τις Ινούσες ή διάφορα άλλα τέτοια. Που είναι δύσκολο να πείσεις ένα νέο παιδί, το οποίο έχει σπουδάσει 6 χρόνια και έχει κάνει σπουδές του, να πάει να κλειστεί σε ένα μικρό νησί. Δεν είναι εύκολο. Προσπαθείς λοιπόν να δώσεις κίνητρα σε κόσμο με συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα, κόσμος που θέλει να, παράλληλα να διατηρήσει μια άλλη πηγή εισοδήματος για να έρθουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα, αν θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, η προσέλκυση γιατρών και νοσηλευτών. Δηλαδή, ελλείψεις κυρίως σε νοσηλευτές αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή πολλές χώρες της Ευρώπης. Γιατί δεν δίνετε μισθούς, κύριε Μηταράκη? Γιατί δεν δίνετε καλούς μισθούς στους γιατρούς? Γιατί τα Golden Boys να παίρνουν χιλιάδες ευρώ και ο γιατρός, ο οποίος δεν έχει σπουδάσει μόνο 6, γιατί αν βάλετε και την ειδικότητα μέσα και αν βάλετε το αγροτικό και το έχει προσφέρει ένας επιστήμονας, νέος επιστήμονας, έτσι, είναι πάνω από 12 χρόνια. Συμφωνώ. Και αυτό το παιδί λοιπόν πρέπει να πληρωθεί καλά. Γιατί να μην πληρώνετε αυτό το παιδί για να του δίνετε 1000 ευρώ και το Golden Boy, το οποίο θα έρθει και θα πάρει μια θέση σε έναν οργανισμό, θα παίρνει 5, 6, καλά, 7, 10 χιλιάδες ευρώ. Καταρχήν, μισό λεπτό. Αυτό το γενικότερα περί Golden Boy, να την απαντήσουμε και σε αυτή. Υπάρχουν στελέχοι οι οποίοι πήραν εταιρείες που ήταν έτοιμες να καταστραφούν, παραδείγματος χάρη η ΔΕΗ, που ήταν έτοιμη για τη χρεοκοπία και καταφέραν αυτή η εταιρεία. Ανοίγει το άλλο θέμα τώρα. Να το ανοίξουμε όλα τα θέματα. Να είναι κερδοφόρα, να επεκτείνεται στο εξωτερικό, να είναι σε θέση να στηρίξει τους λογαριασμούς. Είναι αντίστοιχε οι. Και στα νοσοκομεία οι διοικητές πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ικανότητες και να πληρώνονται αντίστοιχα του μισθού των γιατρών. Αυτονόητα. Και νομίζω όταν είπε ο Μητσοτάκης ποιο είναι ο στόχο τη επόμενη τετραετία, είναι καλύτερη μισθή στον ιδιωτικό τομέα, καλύτερη μισθή στο δημόσιο και προφανώ ειδικά μισθολόγια όπως των γιατρών, που μείνανε πίσω 10 χρόνια, συμφωνώ με τον κύριο Σκουρλέτη, εκ των οποίων στα 5 κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια πραγματικότητα. Πλέον όμως είδαμε το βασικό μισθό να αυξάνει κατά 20%, είδαμε συντάξεις να αυξάνουν κατά 8%. Πλέον η ελληνική οικονομία, χάρη στη διακυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική χωρίς να δανείζεται, έχουμε πλέον τη δυνατότητα. Το τελευταίο πρωτογενές πλεόνασμα όμως ήρθε γιατί βάλαμε και τα ομόλογα των κεντρικών τραπεζών. Και θα δούμε τα οριστικοποιημένα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα αυτού του χρόνου. Στα πρωτογενή πλεονάσματα βάζεις και τα θετικά και τα αρνητικά. Αυτό δεν έπρεπε να το βάλεις γιατί είναι εκτός κανονισμού. Βάλαμε και τις επιστροφές από τις κεντρικές τράπεζες. Ο ορισμός του πρωτογενού πλεονάσματος γίνεται βάσει τη Eurostat. Οι χώρες δεν έχουν δικό του ορισμό. Είναι κοινοί κανόνες. Ήταν τα προσωρινά. Απλώς κρατάμε έναν αστερίσκο. Τα προσωρινά γίνονται με του ίδιου κανόνες. Καταρχήν, ίσως ο κύριος Μηταράκης να μην θυμάται την πρόσφατη έκθεση του ΟΣΑ που λέει γιατί στην Ελλάδα, ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες πέφτει ο δείκτης της υπερβάλλουσας συνθυμότητας, στην Ελλάδα αυξάνεται. Και το αιτιολογεί λόγω της έλλειψης προσωπικού στα νοσοκομεία και των συνθήκων που εργάζεται ο κόσμος εκεί. Αυτή είναι και η αιτία που έχουμε το λεγόμενο burnout και διαρκώς βλέπετε γιατρούς να μην αντέχουν. Να μην αντέχουν να αμείβονται γύρω στα 1.300 ευρώ και κάτω αυτός που εισέρχεται για πρώτη φορά στο σύστημα, να μην αντέχει ο άλλος ο οποίος είναι 30 χρόνια και δεν έχει φτάσει τα 2.000, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα και έξω από τις σημερινές ανάγκες και έξω από τις σημερινές ανάγκες. Εδώ θα συμφωνήσω πολύ. Και επειδή είπατε για κίνητρα, σας θυμίζω την πρόσφατη παρέτηση του διευθυντή του κέντρου υγείας στην Σέριφο, ο οποίος ήταν ένας σπουδαγμένος γιατρός με περγαμηνές που ήρθε από τη Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος, από κάποια σκανδιναβική χώρα. Και παραιτήθηκε ο άνθρωπος, λέει, δεν μπορώ, με ένα πραγματικά λίβελο απέναντι στην κυβέρνηση.
Δεν έχετε κάνει λοιπόν τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Ο οποίος οι υπόλοιπες θέσεις είχαν προκηρυχτεί, απλώς δεν καλύφθηκαν. Και αυτή την πίεση. Η κυβέρνηση δεν είχε ολιγορήσει αυτό που λέει ότι χρειαζόμουν περισσότερο κόσμο. Πάντα θέλουμε περισσότερο κόσμο. Δεν θα βρείτε ποτέ κόσμο όσο τους δίνετε τα χρήματα που τους δίνετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Διότι δεν είναι στις επιλογές σας. Στις επιλογές σας είναι να στηρίξετε τους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους στην υγεία και να ρευστοποιήσετε το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό λέτε στον κόσμο. Όποιος σήμερα αποφασίσει ή έχει ανάγκη να κάνει μία εγχείρηση, θα περιμένει 6 και 8 μήνες. Αλλιώς, αν δεν θα πρέπει να το κάνει αυτό, θα πρέπει να τρέξει, αν έχει με την ιδιωτική του ασφάλιση, σε κάποιο ιδιώτη γιατρό. Αυτό είναι το μοντέλο που επιφυλάσσεται. Αυτό όμως δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπηρετείται την πρόσβαση για όλους και για όλες στο δημόσιο αγαθό. Νομίζω όλα αυτά έχουν απαντηθεί χτες. Μισό λεπτό τώρα. Έχουν απαντηθεί όλα αυτά χτες. Καλά, μισό... από το σχέδιο της υγείας. Αφήστε λίγο να τελειώσω, γιατί βάλατε και άλλα θέματα. Μιλήσατε για την μεγάλη και πετυχημένη πορεία της οικονομίας επί των ημερών σας. Μέσω σταθμικά, τα χρόνια που κυβερνάτε, έχετε 1,8 ανάπτυξη. Αυτή είναι. Αλλά προσέξτε να δείτε. 1,8 ανάπτυξη σε συνθήκες όχι περιοριστικές, δημοσιονομικού περιορισμού, με αναστολή του συμφώνου σταθερότητας, με 45 δισεκατομμύρια που δανειστήκατε επειδή ακριβώς λόγω της πανδημίας δεν υπήρχαν οι περιορισμοί, με αποτέλεσμα όμως όχι αυτή τη στιγμή να έχετε να εμφανίσετε ένα έργο αύξησης επενδύσεων που θα, ταυτόχρονα θα αυξάνουν και τις παραγωγικές θέσεις και τις παραγωγικών επενδύσεων που θα αυξάνουν και τις θέσεις εργασίας. Αλλά αυτό που έχετε να επιδείξετε είναι 9 δις απευθείας αναθέσεις και κυρίως την εκτείναξη του ισοζυγίου πληρωμών. Όλα δηλαδή αυτά τα οποία δώσατε σε ημέτερους, σε συγκεκριμένες οικονομικούς ομίλους, δημιούργησαν μια καταρχήν μεγένθηση, η οποία όμως τι κάνει, ξύνει τη διαχρονική παθογένεια της ελληνικής οικονομίας που είναι τα ελλείμματα, τα παραγωγικά που έχει. Αυτό λοιπόν κάνατε. Όσον αφορά δε για τη ΔΕΗ, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή επί των ημερών σας. Θυμόσαστε τι κάνατε. Τι κάνατε. Το ξέρουν οι Έλληνες πολίτες. Το πληρώνουν ακόμη και τώρα. Διατηρήσατε, πρημοδοτήσατε με τα υπερέσοδα, τα οποία απορώ δηλαδή γιατί αυτή τη στιγμή υπερηφανεύεστε για το πλεώνασμα που λέτε ότι έχετε στο πρωτογενές πλεώνασμα. Τι είναι αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα? Είναι τα 4,5 δις επιπλέον ΦΠΑ που πήρατε από τον κόσμο λόγω της ακρίβειας? Είναι η άρνησή σας να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και χαίρεστε και να τα κάνετε τι όλα αυτά τα λεφτά για να επιδοτήσετε την εσχροκέρδεια και τις 4-5 μεγάλες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συγχαρητήρια, ένα διέξοδος ο δρόμος. Πάμε λοιπόν στην και αντικοινωνικός. Νομίζω έχει πολλές απαντήσεις. Για το θέμα της υγείας. Να κάνει μια ερώτηση, να κλείσουμε την υγεία στον κύριο Μηταράκη. Ωραία. Μια ερώτηση, επειδή ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ξανά στο θέμα αυτό για τον υγειονομικό χάρτη της χώρας. Ουσιαστικά το πρόγραμμα της Δημοκρατίας, όπως το καταλαβαίνουμε, λέει το εξής. Ότι έχουμε κάποια νοσοκομεία που είναι σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Θεωρούμε ότι υπολειτουργούν και τα δύο. Το ένα θα το κρατήσουμε όσο έχει νοσοκομείο, το άλλο θα το κάνουμε μια μικρότερη μονάδα υγείας. Αυτό δεν αποτελεί συρρήκνωση των νοσοκομείων? Κοιτάξτε, ότι τα νοσοκομεία εξειδικεύονται, αποκτάνε βάθος έρευνας και βάθος ικανοτήτων σε συγκεκριμένα αντικείμενα είναι κάτι το οποίο δεν είναι ασυνήθιστο. Και αυτό είναι κρίσιμο στην επαρχία να υπάρχουν δυνατά νοσοκομεία τα οποία μπορούν στην περιοχή να καλύψουν όλες τις ανάγκες τριτοβάθμιας υγείας. Από εκεί και πέρα είναι κρίσιμο και νομίζω αυτή είναι η έμφαση του νέου προγράμματος στην πρωτοβάθμια υγεία και στην πρόληψη, ώστε να περιορίσουμε την ανάγκη των νοσοκομείων ως περίθαλψη και να προλαβαίνουμε. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό. Γιατί δεν πέρα... πάμε στη λογική να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία, αν θεωρούμε. Μα είναι αυτονόητο ότι θα ενισχύσει τα νοσοκομεία. Θα ενισχύσει τα νοσοκομεία για να έχει ισχυρές μονάδες, οι οποίες θα μπορούν να έχουν βάθος και να μην αυτό έχουν αυτόν τον burnout. Δεν το κάναμε, κύριε Μηταράκη, τώρα αυτή την τετραετία και χρειάζεται να το κάνουμε την επόμενη. Μπορούμε να πάρουμε μια κάμερα και να πάμε μαζί. Εντάξει. Και οι τρεις, στον Ευαγγελισμό για παράδειγμα, σε μια ημέρα εφημερίδα. Εγώ χθες πάντως ήμουνα στο ΚΑΤ και αύριο θα πάω το πρωί στο Σισμανόγλιο. Όπου οι άνθρωποι. Αν θέλει ο κ. Μηταράκη, σας έρθει να πάμε μαζί. Μπορούμε να πάμε όλοι μαζί και να το καταγράψουμε αυτό. Οι άνθρωποι περιμένουν μέχρι τις 5 και 6 το πρωί για να τους δει ένας γιατρός. Σε αυτή την τετραετία, κακά τα ψέματα, στο θέμα της υγείας, κατά 80% η απόλυτη προτεραιότητα αποτέλεσε η πανδημία. Κάποια στιγμή είχαν γίνει ένα δημοσιοτικό. Δεν θέλω να το πω ευκαιρία, γιατί χάθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι.
Όμως, αφού είδαμε αυτό το πρόβλημα και μάλιστα χειροκροτήσαμε από τους ανθρώπους που κράτησαν το σύστημα, έτσι, γιατί παράλληλα δεν κάναμε κινήσεις ώστε να ενισχυθεί παράλληλα με αυτή την αντιμετώπιση. Ενώ υπήρχε ρήτρα διαφυγής. Όχι, γίνανε συγκεκριμένα. Έτσι δεν είναι, το γνωρίζετε αυτό, ότι υπήρχε ρήτρα διαφυγής. Ότι δεν εγγράφονται δαπάνες για την υγεία στο πρωτογενές αποτέλεσμα, στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Γίνανε χιλιάδες προσλήψεις. Έγιναν επενδύσεις. Επικουρικών κατά 95%. Ούτε καν αυτό δεν κάνατε, ούτε μόνιμοι. Σε ομοιρία του έχετε του ανθρώπου. Μονιμοποιήθηκε. Έχουμε πάρει μόνιμοι. Σας παρακαλώ. Έχουμε πάρει μόνιμοι. Σας παρακαλώ. 95% των γιατρών που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο σύστημα και έχουν προσληφθεί τη διάρκεια της πανδημίας είναι επικουρικοί. Παράταση στην παράταση. Και μονίμων. Προσλήφθηκε προσωπικό, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. 8.700 λιγότεροι από το 2009 δουλεύουν σήμερα στο ΕΣΥ. Το Υπουργείο Υγείας διαφωνεί με αυτά. Όχι καθόλου. Προσέξτε, σας είπα, από το 2009, δηλαδή πιάνω πριν τα μνημόνια, με τώρα δουλεύουν 8.700 λιγότεροι. Γιατί λέω ότι είναι ανεπίτρεπτο μετά την αποχώρηση. Έτσι υπάρχουν. Γενικότερα στο δημόσιο, τα τελευταία 10 χρόνια η σχέση αποχωρήσεων προσλήψεων έχει δημιουργήσει κοινά. Αλλά ότι υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων υγείας, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Να απαντήσω στην οικονομία, ο κ. Σκουλέτης άνοιξε πάρα πολλά θέματα. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας έχει σε αυτό το πρώτο τρίμηνο του 2023 ρεκόρ απασχόλησης σύμφωνα με την Εργάνη. Πέρυσι είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων, είχαμε ρεκόρ τουρισμού. Από εκεί έρχονται τα έσοδα του ΦΠΑ, κύριε Σκουρλέτη, από μια οικονομία που είναι υγιής και παράγει. Όχι από αύξηση συντελεστών. Τα κέρδη των επιχειρήσεων ενέργειας, όπως ξέρετε, ανακυκλώθηκαν για να στηριχθούν οι λογαριασμοί του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Πήραν αυτές τις αμοιβές. Αυτό που γράφει στο λογαριασμό μας και λέει κρατική συμμετοχή. Τι βαρύνει τον ιδιώτη ή την επιχείρηση. Αυτό που το άθροισμα αυτό το εισέπραξε η ΔΕΗ, η άλλη εταιρεία. Και το χρηματοδότησε σύμφωνα με το μηχανισμό ανάκτησης που η Ελλάδα πρωτοπόρησε. Όχι, δεν το έκανε. Χρηματοδοτήθηκε από τον ΦΠΑ και από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Και από τις ανακτήσεις των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει, όπως το είπατε έτσι, αλλά δεν υπάρχει. Όπως από τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Όπως από τα υπερκέρδη των δηληστηρίων πληρώθηκε το Market Pass. Ποια είναι αυτά. Πόσα είναι. 800 εκατομμύρια. Δεν φορολογηθήκανε. Η εντολή που έχουν δώσει αυτή τη στιγμή οι εταιρείες σε αυτούς που τους βγάζουν τα αποτελέσματα είναι εμφανίστε μικρά κέρδη. Λόγια του αέρα είναι αυτά. Καλά. Λόγια του αέρα είναι αυτά. Όταν βγουν τα αποτελέσματα του 23. Είχαμε ρεκόρ κερδών, ιστορικό ρεκόρ κερδών. Ναι ή όχι των εταιρείων πετρελαιοειδών. Και από αυτό έγινε υπερφορολόγηση. Η κυβέρνηση έχει δώσει την εκτίμησή της και η ΡΑΕ έχει δώσει την ίδια εκτίμηση. Από αυτό χρηματοδοτήθηκε το Market Pass που αποδείχτηκε σε σχέση με τα μοντέλα ΦΠΑ άλλων χωρών ότι ήταν πιο αποτελεσματικό για να φτάσει στην τσέπη της μεσαίας τάξης. Κύριε Μηταράκη, εγώ και πολλοί τηλεθεατές και πολίτες δεν αντιλαμβάνονται γιατί αφήνεις να έχουν υπερκέρδη. Λέμε στον κόσμο υπερκέρδη. Γιατί δεν μερίμνησε η κυβέρνηση να μην υπάρχουν αυτά τα υπερκέρδη. Οπότε να μην πηγαίνουν οι λογαριασμοί φουσκωμένοι. Γιατί μέχρι να κάνετε εσείς την ανταπόδοση με τα ΠΑΣ και αυτά, ο κόσμος πλήρωσε ακριβό ρεύμα. Γιατί δεν έγινε. Σε όλο τον πλανήτη υπήρξε τεράστιος πληθωρισμός ενέργειας ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αυτό δημιούργησε σε όλο τον πλανήτη μια αυξημένη κερδοφορία των εταιρείων που εμπλέκονται στην ενέργεια. Πώς κέρδιζαν αυτοί, δηλαδή, χώρα, κάθε χώρα, αφού υπήρχε πρόβλημα πρώτων υλών. Η κάθε χώρα εφάρμοσε ένα δικό της μηχανισμό. Η Ελλάδα εφάρμοσε ένα μηχανισμό που επέτρεψε τελικά. Ενώ το κόστος, το μεικτό, το gross, να είναι ψηλό, το κόστος ενέργειας τελικά που πλήρωσε ο καταναλωτής να είναι χαμηλό. Σας θυμίζω ότι το Σεπτέμβριο του 2022, όταν βγαίναμε στην τηλεόραση, όλοι προσβλέπανε μια πλήρη καταστροφή των νοικοκυριών την περίοδο 22-23 από το χειμώνα και λογαριασμούς που θα φτάναν στα 5-10.000. Τελικά δεν έγινε. Τελικά αυτό γιατί που έκανε η κυβέρνηση είναι ότι ο μισθός που αντί να τελειώνει στις 20-25 του μηνός, τώρα τελειώνει στις 10 μετά. Μετά τα φοβερά μέτρα σας. Αυτά που προβλέψατε δεν γίνανε. Λοιπόν, καλά, ρωτήστε κάτι. Γιατί δεν αλλάξατε το target model που είχατε στο χρηματιστήριο ενέργειας και αφήσατε αυτούς που είχαν με χαμηλότερες τιμές ενέργεια να κερδοσκοπούν και να παίρνουν υπερέσοδα. Γιατί δεν το αλλάξατε αυτό. Αυτό είναι πολιτική της κάθε χώρας. Γιατί αυτοί που ήταν χαμηλά,
πουλάγανε πάρα πολύ ακριβά και είχαν τα υπερέσοδα. Ενώ αυτό θα μπορούσε να πάει στα νοικοκυριά. Σας θυμίζω ότι αυτές οι διαδικασίες είναι ευρωπαϊκές. Ο Μητσοτάκης ήταν Ισπανία, έκανε, ο Μητσοτάκης, πήγε και διεκδίκησε. Ο Μητσοτάκης, οι χώρες της Ευρωπαϊκής κάναν άλλη διακίνηση. Ναι, ναι, να το πούμε για αυτές. Να δούμε, ναι. Δείτε τον πληθωρισμό σε εκείνες τις χώρες. Σχέση με την Ελλάδα. Το θέμα είναι πώς είναι το κόστος. 14% ατρόφιμα. Επειδή σε αυτό που είπατε, ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος πρωθυπουργός που στην επιστολή του στη Van der Leyen, όταν ξεκίνησε η κρίση, είπε ότι πρέπει να δοθεί ταβάνι στην αγορά παραγόγων ενέργειας. Ήταν ο πρώτος που μίλησε στην Ευρώπη και κατεύθυνε ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτό το ζήτημα. Εφάρμοσε μηχανισμό ανάκτησης στην Ελλάδα και τελικά τα ελληνικά νοικοκυριά, ναι, πιεστήκαμε όλοι από την ενεργειακή κρίση. Σε καμία περίπτωση δεν θα διαφωνήσω, κύριε Μηταράκη. Όμως εγώ έβλεπα κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα το χάρτη χονδρεμπορικής, όπου η Ελλάδα ήταν. Ναι, κόκκινο, γιατί το... η Ελλάδα. Για... Ενώ λέτε πανευρωπαϊκό. Μα, ωραία. Μα πάτε στο Λιανική, την Ευρώπη. Αφήστε τη χονδρική. Γιατί υπήρχε μηχανισμό ανάκτηση. Και ποιο τον πληρώνει, κύριε Μηταράκη. Οι ίδιες οι εταιρείες με την ανάκτηση. Χρεώνανε 10, παίρνανε 2. Χρεώνανε 10, παίρνανε 2 και ο καταναλωτής πληρώνει 2,2. Πόσα παίρνανε. Αυτό είναι που αποκρύπτεται το κόμμα. Αυτό σας λέω. Όχι το καθαρό, το συνολικό παίρνανε. Το καθαρό παίρνανε. Ελά, δεν το ξέρετε καλά. Ειλικρινά το λέω. Δηλαδή, μόλις βγουν τα αποτελέσματα τώρα. Γι' αυτό υπήρξαν και αυτά τα αποτελέσματα των εταιριών. Εσείς δηλαδή δεν επιδοτήσατε τον κόσμο. Τις εταιρείες επιδοτήσατε. Να σας πω κάτι. Φάσκετε και αντιφάσκετε. Καθόλου από τη μία, από τη μία λέτε ότι οι εταιρείες θα εμφανίσουν πολύ χαμηλά κέρδη. Μιλάω για τις εταιρείες πετρελαιοειδών. Απ' την άλλη λέτε ότι ο μηχανισμός δεν δούλεψε. Εταιρείες... Ή το ένα άλλο ή το άλλο. Τι εμφανίζει. Ή βγάλανε ή δεν βγάλανε. Όχι, συγγνώμη, αλλά τώρα στερήστε και στοιχειωτών λογιστικών κανόνων. Άμα είναι κλέφτες, δώστε μου τη δυνατότητα εγώ να σας βγάλω νομότυπα, μηδενικά κέρδη, βάζοντας αποθεματικά για επενδύσεις. Γιατί δεν πάτε στη Νέα Υόρκη να γίνετε χρηματιστής, να γίνετε πλούσιος. Αφού βρήκατε το μαγικό τρόπο που δεν έχει βρει κανείς άλλος. Οικονομολόγος είμαι και εσείς νομίζω κάτι. Επειδή βρήκατε αυτό το μαγικό τρόπο να εξαφανίζετε τα κέρδη, πηγαίνετε να το κάνετε πάλι. Όχι, εσείς το κάνετε συστηματικά αυτό και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και κοροϊδεύετε, εσείς το κάνετε συστηματικά. Αυτό λοιπόν, κάνατε. Κάνουμε ένα break, κύριε Μιχαλάκη, κύριε Σκουρλέτη, Γιάννη. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Να πούμε για μεταναστευτικό. Μεταναστευτικό, θα βάλουμε και τα προγράμματα κάτω να μας πείτε που θα βρείτε τα λεφτά. Και να πάμε και στο διακύβευμα της κάλπης για να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνουμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κάζους Μπέλη, επιστροφή λοιπόν στο πλατό. Είχαμε μία έντονη αντιπαράθεση για το θέμα της υγείας που αφορά πάρα πολλούς πολίτες. Πάμε να δούμε και την οικονομία. Εδώ κοντά μας λοιπόν ο κύριος Νότης Μηταράκης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, υποψήφιος βουλευτής στη ΧΙΟ. Ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα. Και ο Γιάννης Μπασκάκης, συνάδελφος εδώ από το Attica TV, όπου συζητάμε πλέον και ανοίξαμε τη βεντάλια των ζητημάτων. Πάμε πάλι στην οικονομία. Κύριε Μηταράκη, λέτε αυξήσεις των μισθών. Τον κατώτατο μισθό τον αυξήσατε. Στον ιδιωτικό τομέα πώς θα αυξήσετε τους μισθούς? Καταρχήν η χώρα μας έχει ήδη μπει σε μια θετική πορεία αυξήσεων. Ο βασικός μισθός αυξήθηκε 20%, οι συντάξεις αυξήθηκαν 8% και αυτό θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια. Πολύ καλή ερώτησή σας. Οι μισθοί δεν αυξάνουν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Δεν μπορείς να διατάξεις αύξηση μισθών, δεν μπορείς να δημιουργήσεις πλούτο στον κρατικό κορβανά επειδή έτσι νομίζεις ότι το αποφασίζει. Χρειάζεται μια οικονομία που παράγει και γίνεται ανταγωνιστική. Το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ρεκόρ εξαγωγών, τουρισμού, επενδύσεων, επιτρέπει στην οικονομία να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της. Με τις επενδύσεις που έρχονται, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που εξασφάλισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, την δανειοδότηση με 17 δισεκατομμύρια της πραγματικής οικονομίας με χαμηλότερους συντελεστές, όλα αυτά επιτρέπουν ένα σχεδιασμό για αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα. 25% την επόμενη τετραετία για να φτάσει ο μέσος μισθός στο 1.500. Πώς θα γίνει ο μηχανισμός που θα δώσει στον εργαζόμενο, δηλαδή θα πείτε εσείς στον εργοδότη μου εδώ να μου κάνει αύξηση? Από μόνος του θα μου κάνει. Χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς ξεπάγωμα των τριετιών, πώς θα πάρει ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα αυξήσεις? Είπατε πριν για τα υπερέσοδα και τα υπερκέρδη στον ενεργειακό τομέα. Δώσαν αυξήσεις αντίστοιχες στους εργαζόμενους? Καταρχήν, ο βασικός μισθός, όπως ξέρετε, καθορίζεται με πράξη πολιτικού συμβουλίου. Αυτό δημιουργεί, μια βάση και για τους υπόλοιπους μισθούς. Το γεγονός ότι. Δεν επηρεάζει το, τους υπόλοιπους μισθούς. Επηρεάζει η κατάσταση στην αγορά, στην ανεργία. Όταν η ανεργία μειώθηκε 7 μονάδες και πάμε τώρα να πέσουμε κάτω από το 10%. Και ήδη σε πολλούς κλάδους. Το 2027 θα πάρουν αύξηση δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί ο υπολογισμός μέσα στο μεσοπρόθεσμο, έτσι, το 2027 είναι, το 26, μεσοσταθμικά ετήσια θα πρέπει να είναι κάτω από το 10%. Άρα πάμε στο 27.
η δυναμική στην αγορά εργασίας έχει ήδη αλλάξει. Το γεγονός ότι σας είπα στο πρώτο τρίμηνο. Γιατί σας προβλέψεις είναι, δεν είναι. Αν δείτε τα στοιχεία της Εργάνης του πρώτου τριμήνου του 2023, μιλάμε για ρεκόρ απασχόλησης. Αυτό δημιουργεί μια συνθήκη στην αγορά εργασίας πιο ανταγωνιστική υπέρ του εργαζόμενου σε σχέση με ό,τι βρέθηκε στα δύσκολα χρόνια του μνημονίου. Στο δημόσιο, αντίστοιχα αυξήσεις μπορεί να παράγει μια οικονομία η οποία έχει πλεονάσματα, μια οικονομία η οποία βαδίζει σε ένα καλό δρόμο. Αυτά συνδυαστικά δημιουργούν μια πολύ καλύτερη διαδικασία για τους εργαζόμενους και ο στόχος μας στην τετραετία 23-27 είναι καλύτερες, ποιοτικότερες δουλειές για τους Έλληνες. Οι ξένες επενδύσεις που έρχονται στη χώρα μας, οι επενδύσεις στον τουρισμό, οι επενδύσεις στην τεχνολογία δημιουργούν καλύτερες θέσεις. Οι επενδύσεις πάντως αφηγητούνται του μέσου μισθού, Σιμίτη, έτσι. Η αύξηση του μέσου μισθού. Ο κ. Σιμίτης, ο οποίος λέει ότι γίνεται αφελισμός της ελληνικής οικονομίας. Όταν έχεις ξένες επενδύσεις, αυτομάτως σημαίνει ότι κάποιες εταιρείες μετοχικά ανήκουν σε κάποιο βαθμό σε ξένους επενδυτές. Όχι, αυτό σημαίνει από ελληνικές τράπεζες και κερδοσκοπικά φαντ, τα οποία επενδύουν μόνο σε real estate και σε φαντ που αγοράζουν σε δίκτυα. Σε φυσικά μονοπόλια. Δεν το λέτε αυτό. Έχουμε δει πολλές επενδύσεις στον τουρισμό, έχουμε δει πολλές επενδύσεις σε τεχνολογία, μεγάλη κολοσσή της τεχνολογίας να επενδύουν, ερευνητικά κέντρα, θέσεις ποιοτικότερες. Η αύξηση του μέσου μισθού δεν σημαίνει μόνο αύξηση ο κάθε εργαζόμενος παίρνει ένα ποσοστό. Σημαίνει και ποια είναι και η ποιότητα της μέσης δουλειάς. Δηλαδή, όσο κινείται η οικονομία σε πιο δηλαδή, υψηλά αμοιβόμενες εργασίες. Δηλαδή, συγκρίνουμε τον κανόνα με τον μισθό του κυρίου Στάση και να βγάλουμε το μέσο όρο. Τώρα είστε ειρωνικός. Μα το λέω ειρωνικός, γιατί έτσι όπως το είπατε, μου δώσατε εσείς την ευκαιρία. Ο στόχος της ελληνικής οικονομίας δεν είναι να είμαστε μια χώρα χαμηλού εργατικού δυναμικού. Δεν είναι να είμαστε μια χώρα φτηνής μεταποίησης. Δυστυχώς είμαστε τώρα. Σε κάποιο βαθμό είμαστε, σε κάποιο βαθμό δεν είμαστε. Σε πολύ χαμηλό. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα παράδειγμα. Το γεγονός ότι μεγάλος ξένος όμιλος έφερε στη Θεσσαλονίκη το πανευρωπαϊκό κέντρο υψηλής τεχνολογίας του και ναι, έφερε εργαζόμενους από το εξωτερικό και 500 άτομα εγκαταστήθηκαν στη Θεσσαλονίκη που ήρθαν από άλλες χώρες. Αλλά προσλαμβάνουν και ντόπιο προσωπικό, όπως έρχεται η Pfizer και ανοίγει στη Θεσσαλονίκη ερευνητική δυνατότητα. Αυτά δημιουργούν στη Βόρεια Ελλάδα ποιοτικές θέσεις εργασίας που δεν είχαμε πριν 5 χρόνια. Αυτές οι θέσεις εργασίας δεν αμείβονται με το βασικό μισθό, απευθύνονται σε ανθρώπους με πτυχία, με μεταπτυχιακά, άνθρωποι που σπουδάσανε, άνθρωποι που μπήκανε με την ελάχιστη βάση εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τελειώσαν αξιοπρεπώς ένα πανεπιστήμιο και έχουν τις δεξιότητες να μπορούν να δουλέψουν. Κύριε Σκουρλέτη, τώρα εσείς με ένα νόμο, ένα άρθρο. Δανείζομαι την φράση του κύριου Μηταράκη, θα αυξήσετε τους μισθούς. Και εγώ εκεί, από εκεί θα ξεκινάμε. Και επίσης, σας βγάζουν εδώ κοστολόγια. 46 δισεκατομμύρια, 36 δισεκατομμύρια, 82 δισεκατομμύρια το πρόγραμμά σας. Πόσο είναι, το έχετε κοστολογήσει, θα μας πείτε πόσο. Και όλα αυτά από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει κάνει τρεις διαφορετικούς υπολογισμούς. Γιατί αλλάζει το πρόγραμμά σας. Άρα, λέει, πριν μια εβδομάδα δεν βγάλατε πρόγραμμα. Σήμερα ξαναβγάλατε πρόγραμμα. Άρα λέει ο Πρωθυπουργός. Άλλο ο κύριος Ταϊκούρας. Ας συνεννοηθούν. Κύριε Σκουρλέτη, βγάζετε καινούριο πρόγραμμα ενώ πριν μια εβδομάδα βγάλατε άλλο πρόγραμμα. Ακούστε γιατί όταν αλλάζετε τα προγράμματά σας. Θα πω για εσάς τώρα. Θα πω για εσάς. Προσωπικά. Όχι, για αυτά που είπατε μόλις. Νόμιζα ότι θα πείτε για μένα. Όχι, όχι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Λέτε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Εγώ συμφωνώ. Έτσι όμως το έκανε η Νέα Δημοκρατία το 2012 σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. Το θυμόσαστε αυτό. Με ένα νόμο και ένα άρθρο ξαφνικά μείωσε τον κατώτατο μισθό στα 5,86 και μάλιστα το σκανδαλώδες για τα παιδιά έως, για τους νέους έως 25 ετών. Δηλαδή απαράδεκτο πράγμα, δηλαδή συναντιέται μόνο ας πούμε σε μεσαιωνικές καταστάσεις. Αναφέρθηκε πριν ο κύριος Μηταράκης σε σχέση με την μείωση της ανεργίας. Η ανεργία, σας θυμίζω, ότι σε εντελώς διαφορετικές και δύσκολες συνθήκες δημοσιονομικού περιορισμού μειώθηκε κατά 10 μονάδες επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε πόσο πιο μεγάλο ήταν το επίτευγμα της μείωσης των 10 μονάδων επί ΣΥΡΙΖΑ από ότι οι 7-7,5 μονάδες πόσο είναι τώρα της Νέας Δημοκρατίας όπου βρισκόμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η άλλη πραγματικότητα? Αυτή που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2018. Πώς αναλύεται αυτό, πέρα από το να λέμε γενικά και αόριστα ότι έκλεισε ο κύκλος των μνημονίων? Ότι όταν παραλάβαμε εμείς την διακυβέρνηση της χώρας, είχε την υποχρέωση το ελληνικό δημόσιο να πληρώνει 22 δισεκατομμύρια ετησίως για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Ξέρετε πόσο είναι αυτό μετά το 2018 και για 10 χρόνια? 9. Άρα αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, τα 8 δις, σου δίνουν τη δυνατότητα να ασκήσεις αναπτυξιακή πολιτική
εάν έχει σχέδιο. Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν έχει σχέδιο. Διότι ενώ αυτή τη στιγμή συντρέχουν κάποιες συγκυρίες όπου δίνουν μια δυνατότητα παρέμβαση στο εχώριο παραγωγικό μοντέλο, δυστυχώς αναπαράγονται λάθη του παρελθόντος. Και τι εννοώ. Έχουμε αθρηστικά περί τα 72 δισεκατομμύρια που λίγα από αυτά έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα, ΕΣΠΑ της περίοδου που τρέχουμε και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά που πηγαίνουν μέσα από τον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι οι περισσότερες στην Ελλάδα από το να έχουν πρόσβαση στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Μιλάνε για επενδύσεις. Όμως οι επενδύσεις έχουν να κάνουν είτε με εξαγορές, και καλά το θέσατε με το ερώτημά σας σε σχέση με τα funds, είτε με ιδιωτικοποίησεις και ιδιαίτερα σε τομείς που καλύπτονται από φυσικά μονοπόλια, άρα έχουν σίγουρες αποδόσεις. Μία τέτοια περίπτωση ήταν ο ΔΔΕ. Δώσαν το 49% σε ένα φαντ Maguire που τι κάνει, αξιοποιεί τις ασφαλιστικές εισφορές των Αυστραλιανών εργαζομένων. Και ήρθε πολύ έξυπνα να πάρει 7% απόδοση ετησίως από τον ΔΔΕ, διότι είναι ρυθμιζόμενη η χρέωση και την πληρώνουμε όλοι από τους λογαριασμούς μας. Δεν πρόκειται, λοιπόν να πέσει έξω εκεί πέρα. Να πούμε ότι πλέον, επειδή αναφέρεται το Αυστραλιανό φαντ, πλέον και η χώρα μας, χάρη στην κεφαλαιοποιητική ασφάλεια, την επικουρική, θα αποκτήσει για πρώτη φορά Έλληνα κρατικό θεσμικό επενδυτή. Ωραία. Λοιπόν, σας ρωτάω λοιπόν τώρα. Αντί λοιπόν, αν ήθελε η ΔΕΗ αυτά τα 400 εκατομμύρια που έδωσε το 49%, δεν θα μπορούσε να κάνει το ίδιο ΕΦΚΑ? Για να μπορέσει ο ΕΦΚΑ να αξιοποιήσει τα χρήματά του και να έχουμε έναν κοινωνικό τελικά ιδιοκτήτη μαζί με την ΔΕΗ που σε εκείνη τη φάση ήταν το 51% στο δημόσιο και να μπορέσει τελικά να διορθώσει αδικίες που γίναν την προηγούμενη περίοδο κατά τη διάρκεια των μνημονίων στους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν θέλουμε ανάγκη από νέους κοινωνικούς πόρους. Είναι δυνατόν οι καινούργιες συντάξεις να είναι 8 και 7 κατοστάρικα? Άρα στο πρόγραμμά σας. Άρα στο πρόγραμμά σας. Οι συντάξεις είναι αυτές που έβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου, κύριε Σκουρλέτη. Γι' αυτό σας λέω. Ο τρόπος λοιπόν που βγαίνουν οι συντάξεις σήμερα, ναι. που είναι χαμηλότερες από τις παλιές συντάξεις. Γι' αυτό σας λέω προτάσεις που μπορούν αυτή τη στιγμή να αλλάξουν το τοπίο και να διορθώσουν αδικίες. Ο νόμος Κατρούγκαλου έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς γιατί είχατε παραδώσει χρεοκοπημένα ταμεία και ένα δις έλλειμμα στον ΕΦΚΑ. Άρα ήταν αναγκαίος για μια μεταβατική περίοδο. Το 15. Άρα ήταν αναγκαίος για δεν μια μεταβατική το 15 περίοδο. Να λέγατε αυτό. Έτσι ώστε. Δεν το είπατε αυτό. Λάθος είπατε θα έρθουμε να δούμε. Είχατε ψηφίσει στον κόσμο. Εσείς, το 2015. Εσείς το ψηφίσατε. Όταν ο κ. Τσίπρας έριξε την κυβέρνηση. Το ψηφίσατε, κύριε. Το ψηφίσατε. Όπως ψηφίσατε και τη 13η σύνταξη και μετά ενώ είπατε θα διατηρήσετε την καταργήσατε. Ξεχνάτε την εξουσία. Κοροϊδεύοντας. Για 13η. Τη 13η σύνταξη. Έγραψες θεσμούς και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει 13η σύνταξη. Καλά, έχει βγει επιστολή στη δημοσιότητα. Υπάρχει ψηφισμένη στα πρακτικά της Ελληνικού Κοινοβουλίου νόμος του κράτους γραπτά και βγήκε ο σημερινός πρωθυπουργός ότι δεν υπήρχε. Και τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είπε θα το διατηρήσω. Και το έκοψε. Και το έκοψε. Όπως και τα αναδρομικά που δεν δίνεται αυτή τη στιγμή. Έχετε πάρει 7 δισεκατομμύρια από τους συνταξιούχους την τελευταία με 8% τετραετία. Αύξηση που δώσαμε φέτος είναι 13η σύνταξη. Το λοιπόν, 8% μαθηματικά άρα, λοιπόν, είναι 13η σύνταξη μόνιμη και για πάντα. Ωραία. Κύριε λοιπόν, Μηταράκη, κύριε Σκουρλέτη, τι δώσαμε. Κύριε Μηταράκη, στο κόστος να πάμε του λίγο στο κόστος του προγράμματος. Ωραία. Και το δεύτερο, τους μισθούς. Πώς θα αυξηθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα? Επειδή στο δημόσιο πράγματι και στον κατώτατο τομέα. Στο εντάξει, αποφασίζει. Επειδή βλέπω πράγματι ότι ο κύριος Μηταράκης δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά που λέω, να πάμε εκεί πέρα λοιπόν στο να απαντήσω σε ό,τι θέλετε και να αλλάξουμε το κάτσουμε μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, το κόστος του προγράμματός μας είναι 5,5 δισεκατομμύρια. Κατέτος. Όχι, δεν είναι θέμα κατέτους, διότι κάποια μέτρα καταρχήν δεν είναι σε αιτήσια βάση. Δηλαδή, όταν προτείνουμε αυτή τη στιγμή. Η μείωση των φόρων, των έμεσων φόρων, ΦΠΑ. Ναι, προφανώς δεν είναι για τα 4 χρόνια. Είναι για όσο υπάρχει η πληθωριστική πίεση και όσο είναι ψηλά οι τιμές. Οι φόροι είναι εργαλεία. Η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Πιάνει μέτρα τα οποία εμείς προτείναμε να υπάρχουν εδώ και 1,5 χρόνο που ήμασταν στην κορύφωση της κρίσης, για παράδειγμα, με τις διεθνείς τιμές. Και τα αθρίζει. Για παράδειγμα, η Κύπρος. Δηλαδή, η Κύπρος το μάθετε. Μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Ναι. Το έχει κάνει και η Ισπανία. Δεν θα και τελικά διατηρήσει. Δεν πέρασε η τιμή στην Ισπανία στον καταναλωτή. Εντάξει, πηγαίνετε να ενώ το Market Pass που τα παίρνει κατευθείαν τα λεφτά πίσω. Να πάτε να 10% στην Ισπανία, ο εργαλείο. Η Ισπανία, λοιπόν, η κυβέρνηση απέτυχε τον ρυθμό. Για παράδειγμα. Και αυτό θα περιορίσει ένα κόστος. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε 14% πληθωρισμό στα τρόφιμα.
Ναι ή όχι, τον έχουμε. Ναι, τον έχουμε. Άρα δεν υπάρχει ανάγκη να παρέμβεις στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίου. Προφανώς. Οι φόροι είναι εργαλεία. Στην αύξηση των μισθών, στον ιδιωτικό τομέα. Πώς θα γίνει αυτό? Εμείς για την αύξηση των μισθών λέμε καταρχήν ότι πρέπει να υπάρχει ένα 10% ακριβώς ενσωματώνοντας την πίεση του πληθωρισμού, άρα μια τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Αυτή θα καταγραφεί σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πώς θα νομοθετηθεί? Ναι, θα νομοθετηθεί. Αλλά αυτό αφορά την χρονιά που μας πέρασε το 22, που είχαμε τέτοια. Την επόμενη χρονιά πέσει, αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός, δεν θα έχουμε αντίστοιχη αύξηση. Δεν είναι ουσιαστικά αύξηση, δίνεις όμως μια βοήθεια. Αυτό είναι μια παρακολούθηση της απώλειας της αγοραστικής δύναμης που είχαν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν καταστεί τρίτη από το τέλος στην Ευρώπη. Εξισορροπής λοιπόν σε αγοραστική δύναμη. Σε αγοραστική δύναμη από τον πληθωρισμό. Ακριβώς. Και μιλάμε λοιπόν για κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ. Αυτό θα είναι ευεργετικό και για την ίδια την οικονομία. Αυτό το διαπιστώσαμε και όταν είχαμε κάνει την αύξηση του κατώτατου μισθού επί καιρό μνημονίων στα 650. Μας λέγαν τα ίδια πράγματα. Θα κλείσουν επιχειρήσεις κτλ. Το αντίστροφο έγινε. Και οι επιχειρήσεις μπορέσαν και ορθοποδήσανε και έδωσε μια ανάσα. Κυρίως όμως, επαναλαμβάνω, αυτά τα άμεσα μέτρα, τα οποία είναι μέτρα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν μου είπατε. Για τον ιδιωτικό τομέα. Πώς θα αυξηθεί, όχι κατώτατη. Ο κατώτατος. Όχι ο κατώτατος. Ο κατώτατος. Ναι. Θα ξεπαγώσουν τριετίες. Ο μέσος μισθός. Πώς θα ξεπαγώσουν, ναι. Γιατί θα πάτε στη λογική με την ανεργία. Θα ξεπαγώσουν οι τριετίες. Πώς, θα φύγετε από τη λογική, δηλαδή θα καταργήσετε τη δέσμευση να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%. Ήδη καταρχήν πλησιάζει. Ναι. Αλλά νομίζω, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αλλά νομίζω μια σειρά από μέτρα που τα ονομάζουμε μνημονιακές ουρές, αυτή τη στιγμή μας επιτρέπεται να τα βάλουμε στην άκρη. Αυτό του 10% μπορεί να πάει στην άκρη για τις τριετίες. Βεβαίως μπορεί. Εγώ πιστεύω πως μπορεί να πάει. Πώς δεν ακούς τον κύριο Σκουρλέτη πάντως? Πώς μπορεί να πάει. Κύριε Σκουρλέτη. Όπως και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, το αφορολόγητο πρέπει να επανέλθει στα 10.000. Να σταματήσουν να μας κοροϊδεύουν με τη δίθεν κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, διότι η εισφορά αλληλεγγύης καταργήθηκε και η μικρή εισφορά αλληλεγγύης. Μία από τις δύο. Την άλλη τη βλέπουμε. Τη βλέπει ο καθένας στα καθαριστικά του. Την πληρώνουμε. Κατηγορήσατε, κύριε Μηταράκη, ότι εξήγηλαν. Αλλά δεν είπαμε εμείς ότι. Εμείς δεν τάξαμε γενικά και όριστα 1.500 ευρώ. Και τελειώνω λέγοντας το εξής, που είναι πολύ σημαντικό. Οι μισθοί μετά την εφάπαξ αύξηση του κατώτατου μισθού πρέπει να παραπεμφθούν στην υπόσταση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Δηλαδή να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό πώς θα αλλάξετε τον τρόπο? Γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχουν. Ναι, δεν υπάρχουν γιατί δεν πάνε οι εργοδότες. Προφανώς. Προφανώς θα υπάρξει κάποια άλλη κατάργηση του νόμου. Προφανώς. Θα καταργηθεί ο νόμος Χατζηδάκη και θα υπάρχει ένα θα επανέλθουμε στο καθεστώς των υποχρεωτικών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και από εκεί πέρα, αν δεν υπάρχει η θετική ανταπόκριση του εργοδότη, υπάρχει, θα πηγαίνει στην διαιτησία. Προφανώς, και η διαιτησία, ναι, θα αποφασίζει πλέον εκεί. Υπάρχει τέτοια εμπειρία. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική αυτή τη στιγμή. Για να ακούνε και οι τηλεθεατές και να αντιλαμβάνονται τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Ποιος είναι ο τρόπος? Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, λέμε, η ανάπτυξη θα φέρει έσοδα και αυτά θα επιμεριστούν στους πολίτες. Όταν λέμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να επαναποκτήσουν ορισμένα βασικά όπλα, ένα από αυτά είναι και αυτό των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εγώ δεν ακούω. Όπως προφανώς θα καταργήσουμε και τα πλήρωτα δεκάωρα, έτσι δεν εγώ είναι? Εγώ δεν ακούω στη δικιά σας παρέμβαση ότι υπάρχει ένας πραγματικός κόσμος. Υπάρχει μια πραγματική οικονομία. Στη βάση του πραγματικού κόσμου. Βεβαίως. Αυτό που σας φτιάξαμε εμείς τώρα μιλάμε. Οι επιχειρήσεις, 37 δισεκατομμύρια. Για να δώσουν 10% αύξηση στον κύριο Παναγιωτόπουλο εδώ πέρα. Τα 37 δισεκατομμύρια ήταν λάθος που υπήρξαν ως μαξιλαράκι. Υπάρχει μια ανάπτυξη στην οικονομία. Για πέστε μου. Ομολογήστε αυτό το πράγμα τώρα. Τα 37 δισεκατομμύρια που ήταν μια στρατηγική. Η υπερφορολόγηση τη μεσαία τάξη. Τα 37 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι ταμείο, δεν είναι ανάπτυξη οικονομίας. Ήταν λάθος. Το ότι υπερφορολογήσατε την μεσαία τάξη, ναι. Όχι, γιατί δημιουργήσα... για τα 37 δισεκατομμύρια. Καταρχήν δεν ήταν. Το κοινωνικό κόστος χρημάτων σε ανεργία και σε πραγματικό εισόδημα ήταν μεγάλο. Αυτό, δεν μου απαντάτε σε αυτό. Γιατί αν μιλήσουμε για υπερφορολόγηση τη μεσαία τάξη και κοιτάξουμε από το 10 ως το 15. Η επιβάρυνση των μεσοστρωμάτων είναι πολύ πιο μεγαλύτερη από το 2015 έως το 2019. Νομίζω ως κόμμα έχετε άλλο παραδεχτεί ότι το 2015-2019 υπερβολογήσατε τη μεσαία τάξη. Αφού ακούσουμε την πολιτική σας επιτροπή. Ποιος μείωσε τώρα μισθούς και συντάξεις? 45% μείωσης. Καμία μείωση δεν έγινε κύριων συντάξεων εν ενεργεία συνταξίχων. Ούτε μία.
Καταστρέψτε την επόμενη γενιά. Το ξέρω. Και μάλιστα μας κατηγορήσατε ότι το ανταλλάξαμε με τις πρέσπες. Αυτά δεν λέγατε. Εσείς τα λέγατε αυτά. Εδώ. Τα λέγατε στο στούντιο. Καταστρέψατε την δικιά μας γενιά. Αυτά λέω τώρα. Καταστρέψατε την δικιά μας γενιά. Πότε λέγατε αλήθεια. Ο νόμος Κατρούγκαλου, ο τρόπος που υπολογίζονται οι νέες συντάξεις είναι πολύ χαμηλότερες από την προηγούμενη γενιά. Άρα η δικιά μας γενιά θα πληρώσει το λογαριασμό. Εγώ σας είπα και πρόταση εξέλεσης νέων κοινωνικών πόρων όταν εσείς είχατε χρεοκοπήσει. Όταν είχατε μεταδομημένα ομόλογα με το PSI του συγκυβερνήτη σας, του κυρίου Βενιζέλου, κλέψατε τα αποθεματικά, τα αποθεματικά η μόνη των ταμείων. Μείωση χρέους που έγινε και κλέψατε τα εσείς αποθεματικά των ταμείων. Καμία μείωση δημοσίου χρέους. Αυτό κάνατε. Εμείς καταφέραμε με το PSI και ήταν η μόνη ουσιαστική μείωση δημοσίου χρέους που έχει καταφέρει η Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια. Πείτε μας ότι σας βάλαμε και στα μνημόνια, μήπως. Πείτε μας και αυτό. Λοιπόν, κύριε Σκουλέτη, στα μνημόνια δεν μας βάλατε. Έλα, Γιάννη. Άλλα είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι είδηση αυτό. Ναι. Αυτό είναι είδηση. Είπε ότι δεν μας είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ στα μνημόνια. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης μας είχε το αντίθετο πριν από λίγες μέρες. Αυτό το αφήνουμε για το Πασόκ. Λοιπόν, έλα, Γιάννη. Στο πολιτικό, λοιπόν. Μία ερώτηση για τους δύο. Πάμε στο θέμα των συνεργασιών. Ο Πρωθυπουργός επιμένει να αναφέρει στα γεγονότα του 2015 και να λέει ότι με ένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης, κυβέρνηση προοδευτικής όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ενδεχομένως μπορεί να συμπράξει ο κ. Βαρουφάκης, τότε μπορεί να οδηγηθούμε σε άλλο νόμισμα, σε Δήμητρες κλπ. Είναι πραγματικός φόβος αυτός από την πλευρά της κυβέρνησης ή είναι ένα φόβητρο που υψώνει προκειμένου να διαμβολήσει μια συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ ή ενδεχομένως να τρομάξει ένα ακροατήριο ψηφοφόρων. Υπάρχει που... και ο φόβος αποχής, έτσι. Ναι, ο φόβος της αποχής, η χαλαρή ψήφος κλπ. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ μιλάνε τα κόμματα, κυρίως ο κ. Βαρουφάκης, για το τι σκέφτεται να κάνει στην ελληνική οικονομία, ο κόσμος φοβάται από μόνος του. Δεν χρειάζεται να το φοβήσει κανείς. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι μια τέτοια κυβέρνηση ερμαφρόδητη δεν έχει οικονομική πολιτική η οποία μπορεί να στηρίξει την ελληνική κοινωνία. Δεν θα πάει βάση προγράμματος. Οι συνεργασίες και εσείς όταν συνεργαστήκατε με το ΠΑΣΟΚ, προφανώς δεν πήρατε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ή της ΔΙΜΑΡ. Υπήρχε μια προγραμματική σύμβαση ή όταν έγινε η κυβέρνηση τότε που ήταν και ο κ. Καρατζαφέρης μέσα, δεν υιοθετήσατε την πολιτική του κ. Καρατζαφέρη. Όχι. Αλλά ήταν μια συνεργασία τότε η οποία ήταν σε μια πολύ έκτακτη κατάσταση για τη χώρα. Η συνεργασία ήταν σε μια πολύ. Εντάξει, αλλά σε μια πολύ οριακή κατάσταση βάσεων, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, η οποία και η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Παπαδήμου είχε ένα στόχο, τον οποίο τον πέτυχε. Να μειώσει το ελληνικό δημόσιο χρέος. Τα κατάφερε. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε ένα συγκεκριμένο στόχο. Να μην βγούμε από την Ευρωζώνη. Το κατάφερε αυτή η κυβέρνηση. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, όπως βλέπω το πολιτικό σκηνικό, ότι ούτε και για τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς στις εκλογές τώρα που πάμε, 21η Μαΐου, πάμε να κάνουμε μια μεγάλη δημοσκόπηση να αποτυπωθούν οι πολιτικοί συσχετισμοί και να πάτε στις επόμενες εκλογές. Είναι σεβασμός του συντάγματος. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, την έχω πει δημόσια προ πολλών μηνών. Ότι αφού είναι εμφανές ότι κανένα κόμμα δεν θέλει να συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα και αυτές είναι. Το αποκλείεται. Και δεν θες τη δηλώση που κάνουν τα κόμματα. Ναι, μα θα έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Εντάξει. 21η Μαΐου, αφού... κύριε Μηταράκη, θα έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Εγώ είχα πει. Αν εσείς μπορείτε να συνεργαστείτε λοιπόν με τον κύριο Ανδρουλάκη, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης θα πάρει την διερευνητική εντολή και θα την δώσει κατευθείαν στην κυρία Σαγκελαροπούλου, δεν θα διερευνήσει το ενδεχόμενο του να υπάρξει μια σύγκληση και μια συνεννόηση. Πιθανότατα να μιλήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων και να ζητήσουν να στηρίξουν κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί είναι ο κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βεβαίως. Φαντάζομαι ο κύριος Τσίπρας, αν και είναι πρώτο κόμμα, θα ζητήσει από κυβέρνηση Τσίπρα. Κύριε Μηταράκη, από την πρώτη. Το θεωρώ πολύ λογικό. Από την κάλυψη απίστευτη αναλογική, λέτε ότι μπορεί να διερευνήσετε το ενδεχόμενο να υπάρξει κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, νομίζω έχει τοποθετηθεί ο κ. Μητσοτάκης ότι θα εφαρμόσει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα. Η διερευνητική εντολή δίνεται σε ένα πρόσωπο. Ο κ. Μητσοτάκης θα την πάρει ως πρόσωπο τη διερευνητική εντολή ως αρχηγός, αν κερδίσει τις εκλογές. Του μεγαλύτερου σε κοινωνική δύναμη κόμματος στην επόμενη περίοδο, θα μιλήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Αν υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης, θα διερευνηθεί. Πάντως στην αρχή δεν προκύπτει... ήταν αυτή η θέση σας, κύριε Προκύπτει. Στην αρχή ήταν να κάψουμε την απλή αναλογική. Προκύπτει... Αρχή. Προκύπτει πριν τα τέμπη. Εγώ είχα πει, με διακόψετε πριν, είχα πει προ πολλών μηνών ότι αφού δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας, θα ήταν όριμο για τη χώρα να συμφωνούσαν τα κόμματα όπως προβλέπει το Σύνταγμα να ενεργοποιήσουν τον εκλογικό νόμο. Τη δεύτερη Κυριακή από την πρώτη. Αυτό προβλέπεται στο Σύνταγμα. αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα φανεί εκ των πραγμάτων ότι κάναμε μια εκλογική γυμναστική. Μάλιστα, εκλογική γυμναστική. Εσείς όμως, γιατί δεν αποκλείετε το θέμα αυτό και εντάξει, λέτε, με τον Βαρουφάκη, με το Μέρα 25, από τη στιγμή που έχει όλη αυτή την προγραμματική ή αν θέλετε πρόθεση να εφαρμόσει κάποια
προγράμματα τα οποία είναι ασύμβατα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ευρωτραπεζικό σύστημα. Και έρχεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σας λέει: κοιτάξτε, να δείτε, αν συνεργαστείτε με αυτούς, θυμίζουμε 2015. Μήπως το προκαλείτε κι εσείς λίγο την κουβέντα αυτή. Να σας απαντήσω. Mm-hmm. Καταρχήν, πράγματι, ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή δεν μπορεί να υπερασπιστεί τη δικιά του περίοδο διακυβέρνησης, θέλει να πηγαίνει την συζήτηση σε αλλότριες εποχές. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική από ό,τι το 2015. Αλλά όμως, όταν εμείς μιλάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας στη βάση της απλής αναλογικής, κατανοούμε και υπερασπιζόμαστε ότι αυτή δεν θα γίνει στη βάση του συνόλου του προγράμματος που καταθέτει κάθε κόμμα. Δεν ζητάμε δηλαδή να υποστηρίξει η δημοκρατική αριστερή αντιπολίτευση πακέτο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναζητούμε τον κοινό προγραμματικό τόπο. Γι' αυτό μιλάμε για προγραμματικές συγκλήσεις. Και θα ήθελα να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Όσοι λοιπόν συμφωνούμε, και εγώ νομίζω ότι και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 και το ΚΙΝΑΛ μπορούν να συμφωνήσουν ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να πάει στο 880. 800 συν 10% αυτό που σας είπα είναι 880. Ότι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει υπεράσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ότι πρέπει να καταργηθεί η ειδική βάση εισαγωγής. Ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις για την υπόθεση των υποκλοπών. Γιατί πρέπει να καταργηθεί η ειδική βάση εισαγωγής. Για την υπόθεση των υποκλοπών που πλήττει ευθέως την ίδια τη δημοκρατία. Γιατί πρέπει το όταν ελληνικό τελειώσω, δημόσιο... θα σας εξηγήσω και γι' αυτό. Όχι, και αν έχουμε χρόνο, γιατί πάμε... πρέπει ένας μαθητής που έχει γράψει 0. Ναι, ναι, να καλά. Πληρώσει το ελληνικό δημόσιο 4 χρόνια φέρτε μου έναν τέτοιο μαθητή. Πάμε παρακάτω όμως. Αυτοί οι οποίοι θέλουν επιτέλους να δοθούν απαντήσεις για τα Τέμπη. Για τα Τέμπη να δοθούν απαντήσεις. Νομίζω ότι δόθηκαν απαντήσεις. Αν διαφωνείτε σε κάτι στέλνει. Πηγαίνετε να το πείτε στους αιρέους και τις αιρέες. Να το πείτε στους αιρέους. Αυτή την βορυχία τώρα του κυρίου Τσίπρα να πάει στις αιρές για να το κάνει προσωπικό το ζήτημα. Είναι ακραίο στα ελληνικά πολιτικά. Εγώ λοιπόν σας ανέφερα. Είναι ακραίο αυτό. Και θα μπορούσα να βρω και άλλα ζητήματα. Νομίζω θα απαντήσουν οι αιρέοι. Τα οποία με βάση τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις των κομμάτων της αριστερής προοδευτικής αντιπολίτευσης στο προηγούμενο διάστημα υπάρχουν συμπτώσεις. Αυτό λοιπόν μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας κυβέρνησης συνεργασίας από την κάλπη της απλής αναλογικής. Κουρλέτη, δεν είναι λοιπόν προσωπικό το ζήτημα. Αν θέλετε προγραμματικές συγκλήσεις, αντί 8,80 ο βασικός μισθός να πάει στο 9,50, στηρίξτε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αν αυτό είναι προγραμματική σύγκληση. Γιατί με την οικονομική ανάπτυξη που ο Μητσοτάκη μπορεί να φέρει, δεν θα πάει στο 8,80, θα πάει στο 9,50. Να κλείσουμε λοιπόν, κύριε Σκουλέτη. Άρα στηρίξτε μας προγραμματικά. Γιατί όμως όλο αυτό που μας περιγράψατε δεν γίνεται πριν την κάλπη. Και ποιος σας είπε ότι δεν γίνεται. Ναι, βλέπω εγώ, ας πούμε, σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης αποκάλεσε τον κύριο Τσίπρα την Βορύχο. Δηλαδή, σκληραίνουν οι λέξεις, οι εκφράσεις. Και ξέρετε, εγώ το παρατηρώ. Και δεν λέω εγώ, ότι... εγώ δεν λέω ότι το αποδέχονται οι υπόλοιπες δυνάμεις. Παρουσιάζω την δικιά μας και από εκεί πρόθεση. Και πέρα, από εκεί πέρα να λαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες του. Ας βγουν λοιπόν στον ελληνικό λαό και να πούνε ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα 5-6 σοβαρά ζητήματα ότι η απλή και πάμε σε εκλογές. Δεν είναι τότε ένα εκλογικό θα... σύστημα τότε... που ταιριάζει σε αυτή η χώρα. Άρα γιατί τι είμαστε εμείς, δηλαδή η υπόλοιπη γιατί Ευρώπη δεν που το κάνει. Συγκλήσεις, η επόμενη Ευρώπη που το κάνει. Ποιες είναι οι συγκλήσεις. Αν ενδιαφέρεται η αποτελεσματικότητα πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, να το πει στους Έλληνες πολίτες. Η αποτελεσματικότητα πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αυτή τη στιγμή είναι μέγα ζητούμενο. Και έχουμε σε πολλές χώρες συνασπισμούς ακροδεξιάς, ακροαριστεράς και προσπαθούν να βρουν ένα κοινό τόπο και δυσκολεύονται πολλές χώρες πάνω σε αυτό. Δεν είναι ένα σύστημα το οποίο δουλεύει. Ακροδεξιάς και ακροαριστεράς έχουμε συνασπισμούς κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουν συνεργαστεί τα δύο άκρα για να... Έχουμε στην Αυστρία τις κεντροδεξιούς με τους πράσινους. Που είναι δύο διαφορετικά μέρη του χάσματος. Όχι, επειδή είπατε ακροδεξιάς και ακροαριστεράς, γι' αυτό. Για να ακριβολογούμε, γι' αυτό το λέω. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Κύριε Σκουλέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, Νότης Μηταράκης, υποψήφιος υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, αλλά το κρίσιμο είναι υποψήφιος ότι είναι υποψήφιος βουλευτής στοιχείο και υποψήφιος υπουργός. Δεν το ξέρετε αυτό. Λέω, θα σας πω και εσάς. Θα το ήθελε, θα το ήθελε ο κ. Μηταράκης, δεν το βλέπω. Για μεταναστευτικό δεν είπαμε. Τη χαρίσαμε στον κ. Σκουρλέτη σήμερα. Δεν του βάλαμε τα δύσκολα. Δεν προλάβαμε να του βάζαμε τα δύσκολα. Ο κ. Πάνος Σκουρλέτης υποψήφιος στον βόρειο τομέα με τον ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος υπουργός, έτσι. Για να είμαστε χ. Γιάννη Πασκάκη, ξεχάστε. Άμα συμφωνεί στο ΜΕΡΑ25 στην προγραμματική του. Ποτέ δεν ξέρει. Η κάλπη, όπως έχει πει και ο Αίμνησος Φλωράκης, όταν είναι εγκαστρωμένη, κανείς δεν ξέρει τι παιδί θα βγάλει.